Αλληλούια, δόξα στον Κύριο, έτσι. Λίγο θα προσθέσει λιγάκι και θα είμαστε καλά, έτσι. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι τόσο καλός και είναι ανάμεσά μας, έτσι. Ο Θεός είναι που αυξάνει όλα τα πράγματα για να μπορούμε πραγματικά να βρίσκουμε χάρη στη δικιά του παρουσία, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Για να πάμε λιγάκι στην έξοδο, σελίδα 130. Και το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας πάει στην έξοδο για κάποιες εβδομάδες, δεν ξέρω πώς το πάμε. Στο 25 κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο. Και θα αναλύσουμε λιγάκι τι είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά πριν να αναλύσουμε αυτό, θέλω να πω δύο λόγια που είπα και την Κυριακή. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έκανε ο Θεός στο λαό Ισραήλ πριν τον ευγάλει από την Αίγυπτο, ποιο ήταν? Ότι τους χάρισε τιμένα, το Μωυσή. Μεγάλο δώρο. Και αυτός ο ποιμένας είχε το μήνυμα του Θεού για να βγάλει το λαό μέσα από τη σκλαβιά. Και μετά τι έγινε, όταν ο Ιησούς Χριστός αναχώρησε για τον Πατέρα, ο Θεός τι έκανε? Έβαλε ποιμένα στο λαό Ισραήλ, που ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Και μετά τι έκανε? Χάρισε σε όλα τα έθνη έναν Εβραίο ποιμένα που ήταν ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και στους τελευταίους χρόνους ο Θεός έχει προετοιμάσει ποιμένα για να φέρει το μήνυμα των τελευταίων εποχών. Και όταν ο Μωυσής για 40 ημέρες ήταν πάνω στο Σινά και πήρε τις πλάκες στην Διαθήκη του Θεού, μετά από 40 ημέρες ο Ισραήλ κάτω κουράστηκε και είπανε στον Ααρών, κάνε μας ένα μοσκάρι γιατί ο Μωυσής άργησε, χάθηκε. Και πήραν ό,τι χρυσάφια είχαν, ό,τι πράγματα τέτοια στολίδια, τα λιώσανε και κάνανε ένα χάλκινο μοσχάρι. Και μετά τι κάνανε, μιλάγανε στο μοσχάρι και λέγανε «Εσύ είσαι ο Θεός που μας έβγαλες από την Αίγυπτο». Και καθώς κατέβηκε ο Μωυσής και είδε αυτό το πράγμα, οργίστηκε και τι έκανε, έσπασε τις πλάτες, τις έσπασε και μετά πήρε το μοσχάρι, το έσπασε τελείως, το έριξε σε νερό και το έδωσε στους Ισραηλίτες να το πιούνε. Και μετά τι έγινε, όταν ανέβηκε ξανά στο Σινά για δεύτερη φορά, ο Θεός του ξαναέδωσε τις εντολές. Δεν άλλαξε τα λόγια, τα ίδια λόγια ήταν. Αλλά μετά τι έγινε, όταν ξανακατέβηκε από το Σινά τη δεύτερη φορά, οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον δούνε. Γιατί πήρε πάνω του ένα άλλο επίπεδο δόξας και χρήσματος. Και ξέρουμε τι είναι αυτό το σπάσιμο της πλάκας και το μοσχάρι που συντρίβεται. Είναι προφητικό για το έργο του Σταυρού ότι καθώς το μεγαλύτερο ύδωρο που είναι η σαρκική φύση του ανθρώπου συντρίβεται στην προσφορά του Ιησού, τότε ο χριστιανός μπορεί να τηθεί ένα άλλο επίπεδο δόξας ώστε να μπορέσει να πάει για τη γη Χανάν. Και αυτό είναι γιατί είναι προφητικό ότι στους τελευταίους χρόνους η Εκκλησία έχει ξεφύγει. Γιατί έχει ξεφύγει? Γιατί το σαρκικό πνεύμα έχει κυριαρχήσει στην Εκκλησία. Και είναι προφητική η πτώση της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός, σαν καλός Θεός, θέλει να ξαναυψώσει την Εκκλησία, καθώς συντρίβεται η πέτρινη πλάκα, συντρίβεται το μοσχάρι που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, πεθαίνει ο άνθρωπος, σπάει η σαρκική προσωπικότητα, τότε ο Θεός έχει ένα δεύτερο επίπεδο χάρης, αποκάλυψης, να οδηγήσει την Εκκλησία στη γη, στην αρπαγή, σε μεγαλύτερο επίπεδο δόξας. Είναι προφητικό για τους τελευταίους χρόνους. Είναι προφητικό για το έργο του Χριστού στον άνθρωπο. Και ξέρουμε πραγματικά ότι η σάρκα του ανθρώπου τι κάνει, έχει πάρει τα ηνία σε όλα τα πράγματα. Το σαρκικό πνεύμα. Και το σαρκικό πνεύμα δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να κυριαρχείται από το ίδιο το πνεύμα. Και όταν κυριαρχείται από το Άγιο Πνεύμα, τότε κυριαρχεί ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή ο λόγος του Θεού τα έχει δει όλα, τα έχει δει, είναι φως ο λόγος. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα να κρυφτεί από το λόγο του Θεού, μας τα λέει όλα. Και μετά τι έκανε ο Μωυσής επάνω στο Σινά? Πήρε εντολές από τον Θεό προσωπικά να κάνει τι? Τη σκηνή του μαρτυρίου. Και όλοι οι Ισραηλίτες προσφέρανε και φτιάξαν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και μετά έστησε τη σκηνή στην άκρη του στρατοπέδου και εκεί πέρα αναπαύτηκε η παρουσία του Θεού. Και εκεί πέρα τι έγινε, έμπαινε ο Μωυσής μέσα στη σκηνή που ήταν η Νεφέλη, του μιλούσε ο Κύριος και όλη η σκηνή είναι μια προφητική εικόνα για την Εκκλησία. Που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός του έδωσε εντολές πώς να κάνει τη σκηνή.
που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός έχει προγραμματίσει πώς να λειτουργεί η Εκκλησία, γιατί είναι πνευματικό κομμάτι. Αρκεί να μαθητεύσουμε να το γνωρίσουμε, να μπει στην καρδιά μας και να το υπηρετήσουμε. Γι' αυτό λέει στην Εφεσίους ότι ο Θεός με τον Χριστό τα τελείωσε όλα. Δεν χρειάζεται εμείς να σχεδιάσουμε πώς πρέπει να λειτουργεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι προσχεδιασμένη πώς λειτουργεί από τον ίδιο τον Θεό. Και ο Θεός μοιράζει υπηρεσία σε όλα τα παιδιά Του, σε όλα τα καλέσματα, σε όλα τα χαρίσματα, για να μπορούμε όλοι να πάρουμε το ρόλο μας και να λειτουργήσουμε ως σώμα Χριστού. Που σημαίνει πραγματικά όλη η λειτουργία της σκηνής του μαρτυρίου είναι προφητική για την Εκκλησία του ζωντανού Θεού, που είναι κάτι πνευματικό και ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να γνωρίσουμε τα πνευματικά και να μπορούμε να αφαιθούμε στη λειτουργία του πνευματικού. Γιατί ο Θεός τα προετοίμασε όλα με τον Ιησού Χριστό. Για να μπορεί να εργαστεί πραγματικά ο Λόγος μέσα στη ζωή μας. Και μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου είχε διάφορα σκεύη. Είχε την εφτάφωτη λιχνία. Είχε ένα χάλκινο νυχτήρα που γινόντουσαν ιερείς. Είχε το θυσιαστήριο απ' έξω από τη σκηνή που κάνανε τις θυσίες των ζώων. Και σήμερα θέλουμε να δούμε κάτι. Υπήρχε μέσα στη σκηνή ένα τραπέζι με χρυσάφια στολισμένο. Και εκεί πάνω βάζαν τον άρτο της πρόθεσης. Να δούμε τι είναι αυτό, για να δούμε τι θα μας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Και όλοι ξέρουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία πηγαίνουν οι άνθρωποι προσφορά τον άρτο. Και τον παίρνει ο αιρέας και τον βάζει μέσα στα Άγια. Και εκεί πέρα αγιάζεται το άρτος. Και υπήρχε ένα τραπέζι, προφανώς υπάρχει αυτό το τραπέζι που βάζουν τον άρτο οι ιερείς. Να δούμε τι θέλει να μας πει αυτό το τραπέζι, το άρτος, και να πάρουμε την Αποκάλυψη, έτσι. Σελίδα 130 το βρήκαμε και στο 23. Και θα κάνεις ένα τραπέζι από ξύλο σε εκείνου δύο πύχες στο μάκρος του και μία πύχη στο πλάτος του, ενώ το ύψος του μία πύχη και μισή. Και θα το σκεπάσεις ολόκληρα με καθαρό χρυσάφι και θα κάνεις αυτό μία χρυσή στεφάνι ολόκληρο. Δηλαδή οι οδηγίες είναι συγκεκριμένες από τον Θεό πως θα τα κάνει όλα. Συγκεκριμένα όλα τα πράγματα. Που σημαίνει δεν χρειάζεται εμείς να σχεδιάσουμε κάτι, τα έχει σχεδιάσει όλα. Είναι όλα σχεδιασμένα, τα πάντα. Και θα του κάνεις ένα χείλος ολόγερα πλάτος μιας παλάμης και θα κάνεις επάνω στο χείλος του μία χρυσή στεφάνι ολόγερα και θα κάνεις αυτό τέσσερις χρυστούς κρίκους και θα βάλεις τους κρίκους επάνω στις τέσσερις γωνίες που είναι επάνω στα τέσσερα πόδια του. Τέσσερι κρίκοι στηριγμένοι στα πόδια του τραπεζιού. Για να το συνεχίσουμε. Η κρίκη θα είναι κάτω από το χείλος διαθήκης των μοχλών και να βαστάζεται το τραπέζι και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους περισκεπάσεις με χρυσάφι για να βαστάζεται το τραπέζι με αυτούς και θα κάνεις τους δίσκους του και το θυμιατό δοχό του και τα σπονδία του και τις λεκάνες και θα γίνουν αυτές οι σπονδές από καθαρό χρυσάφι και θα κάνεις και θα βάλεις άρτους πρόθεσης επάνω στο τραπέζι μπροστά μου παντοτινά. Και πάνω σε αυτό το τραπέζι που είχε ωραία στολισμένα με χρυσάφια, Ιησούς Χριστός, όλα αυτά τα πράγματα, βάζανε οι ιερείς τους άρτους που ήταν προσφορά στον Κύριο. Ο άρτος της πρόθεσης. Ήταν προσφορά στον Κύριο. Για να το δούμε και λιγάκι παρακάτω αυτό. Σελίδα 195 είναι στο Λεβιτικό 24 και στο 5. Λεβιτικό 24-5, σελίδα 195. Λεβιτικό. 24 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Το βρήκαμε 24-5 εδάφιο. 24 κεφάλαιο, 5 εδάφιο, σελίδα 195. Και θα πάρει η μυγδάλη και θα ψήσει αυτό 12 άρτους, κάθε άρτος θα είναι 2 δέκατα. Και θα τους βάλει σε δύο σειρές, 6 σε κάθε σειρά επάνω στο καθαρό τραπέζι μπροστά στον Κύριο. Καθαρό τραπέζι. Μπροστά στην παρουσία του Κύριου. Και θα βάλεις επάνω σε αυτό σειρά καθαρό λιβάνι και θα είναι επάνω στον άρτο σε ανάμιση σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο κάθε ημέρα Σαββάτου και θα το παραθέσει παντοτινά μπροστά στον Κύριο και από τους γιους της Ισραήλ σε μια αιώνια διαθήκη και θα είναι στον Αρών και στους γιους του και θα τρώνε σε άγιο τόπο επειδή είναι σε αυτόν αγιότατο από τις προσφορές του Κύριου που γίνονται με φωτιά σε αιώνιο θεσμό. Βάζανε οι ιερείς τον άρτο της προσφοράς της πρόθεσης επάνω στο τραπέζι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, αγιαζόταν ο άρτος και μετά τον τρώγαν οι ιερείς. Και αυτό ξέρουμε ότι και σήμερα γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
πηγαίνουν οι άνθρωποι προσφορά τον άρτο. Αγιάζεται το άρτο και μετά μοιράζουν τον άρτο και τον τρώνε οι επιστήμες. Και επειδή στην παλιά διαθήκη είναι η εικόνα σε αυτό που θα ερχόταν με τον Χριστό, και τι γίνεται αυτό το τραπέζι, ήταν αγιότατο τραπέζι. Και είχε τέσσερις κρίκους Χριστούς κοντά στα πόδια. Και όλοι ξέρουμε ότι ο κρίκος σύνδεσε με τον Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρουμε ότι αυτή η τράπεζα είναι προφητική εικόνα για την προσφορά του Χριστού. Ότι ο Θεός έκανε ένα τραπέζι ευλογιών με τον Χριστό. Και πάνω σε αυτό το τραπέζι των ευλογιών έχει αναπαυθεί όλη η ευλογία, όλη η αποκάλυψη του Θεού, για να μπορούμε να φάμε από τον άρτο του Θεού που είναι ο Χριστός. Έτσι τα φυσικά ψωμιά ήταν η προσφορά των Ισραηλιτών. Στη Νέα Διαθήκη αυτά τα ψωμιά τι έκανα, συμβολίζαν τι, τον Ιησού που είναι ο πνευματικός άρτος του Θεού. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν έρχεται η ώρα για να πάμε στο σπίτι να φάμε είναι κάτι ιερό το φαγητό. Γιατί έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και τι κάνουμε, πάνω στο τραπέζι βάζουμε το φαγητό. Και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αναπαύεται για να μπορεί να τραφεί. Και έτσι τι κάνει, διατηρεί τη ζωή του. Έτσι τι γίνεται, ο Θεός ετοίμασε μια τράπεζα ευλογιών και πάνω σε αυτή την τράπεζα τι έκανε, έβαλε και αναπαύθηκε όλη η προσφορά του Χριστού. Για να πάμε εμείς όλοι οι άνθρωποι στην τράπεζα του Θεού και να τραφούμε πνευματικά. Γιατί το πνευματικό ψωμί της Νέας Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και η χρυσή κρίκη, όλα τα χρυσά, όλα τα αρώματα, όλες οι εμποδίες που είχε το τραπέζι, είναι συμβολικά για την προσφορά του Ιησού, ότι αυτός είναι ο κρίκος σύνδεσης με τον Θεό και πάνω στην προσφορά του Χριστού είναι όλα τα εδέσματα του Θεού. Όλα τα αρώματα του Θεού. Έτσι αυτή η σκηνή και όλα τα σκεύη που υπήρχαν πραγματικά στη σκηνή του μαρτυρίου είναι προφητικά για τη Νέα Διαθήκη σε αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Το μοίρασε και μετά τι κάνα, παίρνανε τον άρτο και τον τρώγαν οι ιερείς. Και ξέρετε, ας πούμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο τέλος της λειτουργίας, τι κάνουν, μοιράζουν τον άρτο. Και αυτή η προσφορά, το μοίρασμα του άρτου, τι γίνεται, στη Νέα Διαθήκη, έρχεται στη Θεία Κοινωνία. Και όταν εμείς έχουμε Θεία Κοινωνία, τι γίνεται, ο Θεός μας μοιράζει τον άρτο στη ζωή μας. Και καθώς παίρνουμε από την προσφορά του Χριστού στη ζωή μας, ο ίδιος ο Θεός μας τρέφει πραγματικά και παίρνουμε από τη δικιά του προσφορά, γιατί εκείνος μας έκανε δώρο προσφορά έναν άρτο για να ζήσουμε, που είναι ο Χριστός. Και αυτός ο άρτος τι έγινε, είναι προσφορά πνευματική. Και έτσι γίνεται ένα μοίρασμα ευλογίας. Δεν χρειάζεται στο τέλος να μοιράσουμε το ψωμάκι, αλλά καθώς παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία και τρώμε από τον άρτο και από τον ίνο, γίνεται το μοίρασμα του Χριστού στη ζωή μας. Ο Θεός παίρνει από την τράπεζά του και μας τρέφει. Ο ίδιος ο Θεός με το χέρι του μας τρέφει. Και μας δίνει πραγματικά να φάμε πνευματικό φαγητό, γιατί όλες αυτές οι φυσικές λειτουργίες που είχαν πνευματικές έννοιες μας δείχνουν πραγματικά αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό σήμερα στη Νέα Διαθήκη πραγματικά ο Θεός ο ίδιος μας τρέφει πραγματικά, γιατί εκείνος ετοίμασε μια τράπεζα ευλογιών. Και πώς μπορούμε να λάβουμε από την τράπεζα, καθώς μαθητεύουμε, καθώς γνωρίζουμε, καθώς η πίστη μας ελευθερώνεται και επιτρέπουμε στον Θεό να μας ταΐσει πνευματικά. Γιατί ο Θεός μας τρέφει. Έτσι όλη η σκηνή του μαρτυρίου είναι προφητική για τη λειτουργία της Εκκλησίας. Όλα τα σκεύη, ο ίδιος ο Θεός έθεσε μέσα στη σκηνή, έχουν πνευματικά νοήματα, πνευματικές έννοιες για να μπορούμε να φάμε από τον άρτο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και δεν χρειάζεται τώρα, ας πούμε, είναι κάτι τελείως πνευματικό. Καθώς εμείς φέρνουμε τον άρτο για τη Θεία Κοινωνία και το κρασάκι, τότε ο Θεός τι κάνει, μεταφέρει το πνευματικό και ο ίδιος ο Θεός μας τρέφει πνευματικά με την αποκάλυψη και με το πνευματικό φαγητό, γιατί όλα είναι πνευματικά, γιατί ο άνθρωπος στη Νέα Διαθήκη ζει πνευματικά και τρέφεται από τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό άλλαξε η Διαθήκη, για να μπορούμε να διδαχτούμε και να πάρουμε πνευματική κατανόηση και ευλογία από τον ίδιο τον Θεό στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Δεν είναι σημαντικό καιρό. Ένα τραπέζι, άγιο τραπέζι, σκεφτείτε πώς είναι αυτό. Γεμάτο με χρυσάφια, έτσι ομορφιές, και τι καμπάζεται τον άρτο ιέρηση.
αγιαζόταν ο άρτας από την ευλογία του Θεού και μετά τον τρώγαν οι αίρεσοι. Και στη Νέα Διαθήκη κάθε ένας που δέχεται τον Χριστό τη γεννητηρίζεται ένας βασιλέας και ένας ιερέας του Κυρίου. Έχει πνευματική λειτουργία. Και ο ίδιος ο Θεός παίρνει από την τράπεζα των ευλογιών και μας τρέφει. Γι' αυτό το χρυσάφι, το έργο του Χριστού είναι ένα χρυσάφι. Είναι κάτι πολύ ακριβό. Η κρίκη, η χρυσή που είχαν, είναι η σύνδεση με τον Θεό. Το θυμίαμα που βάζαν είναι το άρωμα του Χριστού πραγματικά. Για να μπορούμε να τρεφόμαστε και να παίρνουμε αληθινά από τον Κύριο πνευματική χάρη, γιατί ο Θεός υπόσχεται στους τελευταίους χρόνους να δώσει το καλύτερο στον άνθρωπο. Γι' αυτό είπαμε, όταν έσπασε το μοσχάρι, μεγαλύτερο επίπεδο ευλογίας ήρθε στο Μωυσή. Και κατά συνέπεια οδήγησε τον Ισραήλ. Εάν δεν σπάσει η σαρκική προσωπικότητα, δεν μπορεί η Εκκλησία να πάει στη γη Χαναάν στην αρπαγή. Γιατί είναι το μεγαλύτερο είδωλο και έχει πάρει ρόλο μέσα στην Εκκλησία του Ζωντανού Θεού. Είναι προφητικό. Αν ο Ισραήλ έπεσε, έτσι και η Εκκλησία στους τελευταίους χρόνους έχει ξεφύγει. Αλλά ο Θεός θέλει να την επαναφέρει στο πνευματικό κομμάτι, όχι να οδηγεί το σαρκικό πνεύμα. Και τι λέγανε οι Ισραηλίτες στο μοσχάρι? Εσείς είσαι ο Θεός που μας έβγαλες, εσείς. Μιλάγανε στο μοσχάρι. Ο άνθρωπος τι κάνει σήμερα? Μιλάει στον εαυτό του, μιλάει στο μυαλό του, μιλάει στην προσωπικότητά του, μιλάει στα χαρίσματά του, γιατί η σαρκική προσωπικότητα τι γίνεται? Κυριαρχεί αυτή, αλλά ο Θεός θέλει να συντρίβεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός το τακτοποίησε αυτό. Καθώς εμείς μένουμε ταπεινά στον Χριστό, η σάρκα μας αλλάζει, ελευθερώνεται και το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί πνευματικά στη ζωή μας. Και τότε έρχεται πάνω μας μεγαλύτερο επίπεδο χρήσματος για να μπορέσουμε να πάμε στη γη του Θεού και να μπορέσουμε να περπατήσουμε σε άλλα επίπεδα. Ευχαριστούμε τον Θεό που χρειάζεται πραγματικά ο ευλογημένος λόγος του Θεού να εργαστεί απλά στη ζωή μας. Για να μπορέσει ο Θεός να μας πλουτίσει με τον λόγο του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τον λόγο του Θεού. Αλλά έχουμε ανάγκη ο Θεός να μας ταΐσει. Και ο Θεός στους τελευταίους χρόνους θα ταΐσει ο ίδιος τον λαό του. Και θα μας δώσει να φάμε από τον πραγματικό άρτο που μας δίνει. Και αυτός ο άρτος τι κάνει? Βοηθάει το πνεύμα μας να καταλάβει τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο στους τελευταίους χρόνους, ώστε όλα τα παιδιά του Θεού να μπορούμε να χαρούμε την κοινωνία με τον Κύριο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, για σκεφτείτε, ένας λαός 400 χρόνια σκλάβει, τους βγάζει ο Μωυσής και μετά από 40 ημέρες τι κάνει? Μιλάμε στο μοσχάρι. Τι μας λέει αυτό? Πόσο άρρωστη είναι η ανθρώπινη φύση? Απέτυχε. Μην πει κάποιος ότι η δικιά μου φύση είναι τέλεια να βρει τον Θεό. Έχει αποτύχει ο άνθρωπος. Χρειάζεται Χριστό, τίποτα άλλο. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία. Αν ο Ισραήλ είχε αυτή τη στάση, σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος έχει αυτή τη στάση, γιατί είναι η αρρώστια της αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έρχεται ο Χριστός τώρα τι να κάνει? Να συντρίψει την πλάκα, να συντρίψει το μοσχάρι, να κατοικήσει μέσα μας, για να μπορέσει εκείνος να πάρει τα ημεία στη ζωή μας και να μας οδηγήσει εκείνος τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός είναι ο ποιμένας του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Κύριος να οδηγήσει τη ζωή μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πνευματικές αλήθειες. Γι' αυτό θα δούμε εδώ στην έξοδο ή στο Λεβιτικό, ο Θεός είπε στο Μωυσή συγκεκριμένα αυτό τον κρίκο έτσι, τον άλλο κρίκο έτσι, αυτό το πανί έτσι, αυτό το τραπέζι έτσι, που σημαίνει τα σχεδία σε όλα ο Θεός που έπρεπε. Τι χρειάζεται να σχεδιάσουμε εμείς? Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς? Μαθητεύουμε στη Νέα Διαθήκη, παραδίνουμε τον εαυτό μας σε υπακοή στον Θεό, εκπαιδευόμαστε με τον Λόγο του Θεού, εκπαιδεύουμε την πίστη μας να μπορεί να δεχτεί την Αποκάλυψη και τότε ο Θεός κυριαρχεί στη ζωή μας για να μπορέσει να μας οδηγήσει πραγματικά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Και ο Μωυσής τι έκανε? Γι' αυτό θα δούμε εκεί πέρα στην έξοδο. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή? Είναι πολύ σημαντικό. Του λέει: Μωυσή, ο λαός σου αμάρτησε. Λέει στον Μωυσή: ο λαός σου, Μωυσή. Ο λαός του Θεού τι? Ο Θεός λέει: Μωυσή, ο λαός σου αμάρτησε. Γιατί ο Θεός μιλάει έτσι στον Μωυσή? Γιατί τον εμπιστεύεται τον Μωυσή.
το έχει παραδώσει το λαό του να τον διευθύνει ο Μωυσής. Γιατί όμως ο Θεός τον εμπιστεύεται τον Μωυσή? Γιατί τον πέρασε 40 χρόνια ο ίδιος ο Θεός από την παιδεία του. Ο Ισραήλ ήταν στην Αίγυπτο σκλάβη και ο ποιμένας του Ισραήλ ήταν ξεχωριστά μεγάλο στο παλάτι του Φαράου. Και μετά βρέθηκε στην έρημο για πολλά χρόνια. Και αυτό ήταν το δούλο του Θεού για τον Ισραήλ. Που σημαίνει χωρίς να το περιμένουν οι Ισραηλίτες, ο Θεός τι έκανε? Προετοίμασε το δώρο να τους οδηγήσει. Και έτσι ένας καλός ποιμένας είναι δώρο από τον Θεό. Αλλά και ένας καλός αδερφός είναι δώρο από τον Θεό. Που σημαίνει όλα τα καλά είναι δώρο από τον Θεό στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός προετοίμασε για μας πριν να το καταλάβουμε, πριν το ζητήσουμε δώρα καλά για τη ζωή μας. Έτσι και αυτό το ευλογημένο τραπέζι που είχε τους ευλογημένους άρτους ήταν προφητικό για αυτό που θα έκανε ο Θεός με τον Χριστό. Θα έστελνε τον Χριστό πραγματικά για να μπορούν τώρα όλοι οι άνθρωποι να τραφούν πνευματικά και να πάρουν από τον αληθινό άρτο που είναι ο ίδιος ο Λόγος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, αν δεν φάμε από εκείνον, δεν μπορούμε να έχουμε ζωή. Και πώς τρώμε από τον Χριστό? Καθώς τρώμε την Αποκάλυψη. Και όπως οι ιερείς μοιράζαν τον άρτο και τον τρώγανε, ο Θεός ο ίδιος, όταν εγώ κόβω τον άρτο, μετά ο Θεός τι κάνει? Ο ίδιος παίρνει την ευλογία και τη μοιράζει. Αυτή η ευλογία για τον Χρήστο, αυτή για την Ελένη, αυτή για την Όλγα, για την Αθηνά. Ο Θεός μοιράζει την ευλογία. Καθώς εμείς τι κάνουμε? Έχουμε το πνεύμα του Μωυσή να εφρενόμαστε στον Κύριο, να μπορούμε να αναπαυόμαστε στον Κύριο για να μπορεί η πίστη μας. Και τι γίνεται όταν κάθεσαι στο τραπέζι, τι κάνεις για να φας? Κάθεσαι μια καρέκλα και να πάβεσαι για να φας. Δεν νομίζω κάποιος να τρώει στην τζίτα. Αυτό δεν είναι υγιές να τρώει κάποιος. Που σημαίνει όταν κάθομαι να φάω, κάθομαι, αναπαύομαι και τρώω. Γιατί είναι κάτι άγιο που έχει να κάνει με τη ζωή μου αυτό. Που σημαίνει για να φάμε από το τραπέζι του Θεού πρέπει να κάτσουμε, να αναπαυτούμε. Γι' αυτό λέει στην Εφεσίους ο Θεός μας συνεκάθισε με τον Χριστό. Μας έβαλε να κάτσουμε μαζί με τον Χριστό. Και αφού εγώ μαθαίνω να κάθομαι πρώτα, μετά μαθαίνω και να τρώω. Που σημαίνει πρώτα μαθαίνω να αναπαύομαι και μετά αρχίζω και μαθαίνω και τρέφομαι. Δεν μπορώ να τρέφω αν δεν μάθω να κάθομαι. Πρέπει να κάτσω, να μάθω να κάθομαι στην ανάπαυση του Κυρίου. Και καθώς κάθομαι στην ανάπαυση αρχίζω και τρέφομαι. Γιατί ο Θεός με διδάσκει προσωπικά, γιατί ο Θεός διδάσκει μόνο στη στάση πίστης, στην ανάπαυση, στη στάση εξήτησης του Θεού και τότε ο Θεός με τρέφει προσωπικά και αρχίζω και λαμβάνω από τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι όλα αυτά στην παρθέα εξηγήσουμε όλη τη σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί είναι προφητική, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος Λόγος. Δεν μπορεί να αλλάξει, τα έχει δει όλα. Τα έχει δει όλα, γιατί σήμερα η Εκκλησία έχει φύγει και πρέπει να σπάσει η πέτρινη πλάκα, να σπάσει το μοσχάρι για να πάρει άλλη κατεύθυνση η Εκκλησία για να μπορέσει να εξητήσει πιο πολύ τον ίδιο τον Θεό και να πάρει από τον Θεό αυτά που έχει προετοιμάσει ο Θεός για το τέλος. Γιατί κανένα σαρκικό πνεύμα δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό, κανένα. Γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο των θρησκειών σε όλο τον κόσμο. Θρησκείες. Δεν έχει σημασία όπως λέγονται χριστιανικές, μουσουλμανικές, βουδιστικές. Θρησκείες. Τι κάνουν οι θρησκείες? Σου φτιάχνουν ένα πύργο να βρεις τον Θεό, τον πύργο της Βαβέλ. Και τι λέει ο Θεός? Δεν μου αρέσει αυτός ο πύργος, τον κρεμίζω. Δεν μπορεί κανένας να βρει τον Θεό χωρίς τον Χριστό. Γι' αυτό το μήνυμα του Μωυσή ποιο ήταν? Ήταν ο Χριστός. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και μετά του έδωσε ο Κύριος μαζί με την Αποκάλυψη του Χριστού και την Αποκάλυψη της Εκκλησίας, που είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Πώς πρέπει να λειτουργήσει η Εκκλησία? Πρέπει να λαμβάνει από τον ίδιο τον Χριστό. Είναι τράπεζα. Ένα μεγάλο τραπέζι που έχει όλα τα εδέσματα. Και εγώ τι κάνω? Σαν παιδί του Θεού έχω δικαίωμα να κάτσω και να αρχίσω να τρέφομαι. Αρκεί να έχω στάσει σεβασμού σε αυτό που ο Θεός μου προσφέρει. Και να το δέχομαι ως πνευματικό φαγητό για να αρχίσω να μεγαλώνω από τον Θεό. Και τότε αρχίζει ένα υπερφυσικό θαύμα ανάπτυξης, κοινωνίας από τον Θεό, γιατί αρχίζω και λαμβάνω από την τράπεζα του Κύριου. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει? Έχει ανάμεσα στην Εκκλησία μια μεγάλη τράπεζα. Και σε αυτή την τράπεζα είναι πάνω όλο το φαγητό του Θεού, που είναι ο Λόγος του, ο Χριστός. Και ο ίδιος ο Θεός τι κάνει τώρα? Παίρνει από το έδεσμα και μας στρέφει.
καθώς εμείς ξέρουμε να αναπαυόμαστε στον Χριστό, στην τράπεζα του Κυρίου, για να μπορούμε να πάρουμε από τον άρτο του Θεού. Ο άρτος της προσφοράς, αυτό σημαίνει πρόθεση, της προσφοράς. Και ο Χριστός είναι ο άρτος της προσφοράς του Θεού. Ο Θεός πρόσφερε έναν άρτο για να ζήσουμε, που είναι ο ίδιος ο λόγος του Χριστός. Και εμείς το δεχόμαστε με σεβασμό για να μπορούμε να φάμε και ο Θεός μας τρέφει και αρχίζουμε και μεγαλώνουμε, γιατί αυτό το φαγητό έχει τη δύναμη να μεγαλώνεις πνευματικά, να αυξάνεις πνευματικά, να καταλαβαίνεις τον Θεό πνευματικά, να εμπιστεύεσαι τον Θεό πνευματικά και έτσι μεγαλώνεις και αναπτύσσεσαι, γιατί παίρνεις από τον ίδιο τον Θεό και μεγαλώνεις το υπέροχο όνομα του Ιησού, γιατί ο λόγος του είναι ο λόγος διαχρονικός, δεν αλλάζει. Και ο Θεός ετοίμασε για τους τελευταίους χρόνους καλά πράγματα. Πολύ σπουδαία πράγματα. Μία υπερφυσική πίστη που να λέει ότι όλα κινούνται προς το αγαθό αφού αγαπάμε τον Κύριο. Αρκεί να ξέρω εγώ να μένω στον Κύριο, να κρατάω τον Κύριο, να ξέρω τη χάρη του Κυρίου, να ξέρω τις αρχές του Κυρίου για να μπορεί Εκείνος να με οδηγήσει, γιατί Εκείνος οδηγεί το λαό του πραγματικά σε άλλα επίπεδα πνευματικής νόησης και χάρης που έχει βάλει μέσα στη γραφή για να πάρουν από τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού κάνει το λόγο του Θεού και μας στρέφει στη ζωή μας. Κανένα μυαλό δεν μπορεί να κάνει το λόγο του Θεού να μας ταΐσει, κανένα. Κανένα χαρισματικό μυαλό δεν μπορεί να κάνει το λόγο του Θεού να δώσει αποκάλυψη. Μόνο το αίμα και η προσφορά του Ιησού το κάνει. Μόνο από τον Χριστό ο Θεός στρέφει, τίποτα άλλο. Από κανένα άλλο πρόσωπο, κανένα άλλο σύστημα, και τι γίνεται, σου λέει ο Θεός, έλα παιδί μου που είσαι κουρασμένος. Πώς ήταν με τον καλό Σαμαρίτη, ένας έπεσε σε ληστές ένας άνθρωπος. Τον καταληστέψανε, τον χτυπήσανε και τον πήραν όλα. Πέρασε ένας ιερέας, τον είδε και έφυγε, οι θρησκείες. Πέρασε ένας Λεβίτης, τον είδε και έφυγε, τα πολιτικά συστήματα. Πέρασε και ένας Σαμαρίτης, εικόνα του Χριστού, τον είδε, έσκυψε. Πήρε, λέει, το κρασί και το λάδι και άλυψε τις πληγές του, τις καθάρισε. Και μετά τον επήρε και τον πήγε σε ένα παντοχείο που είναι η εκκλησία. Να μπορέσει ο άνθρωπος να αναπαυτεί εκεί μέσα και να αρχίσει να σπουδάσει και να μεγαλώνει και να παίρνει δυνάμεις πραγματικά. Γι' αυτό ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η εκκλησία του στον κόσμο. Να μπουν οι άνθρωποι μέσα στο πνευματικό περιβάλλον της εκκλησίας που αναπαύεται ο Θεός και να εφραθούν και να μπορούν να πάρουν από τον ίδιο τον Θεό τη δροσιά του Θεού για να μπορέσουν να αναπτύσσονται στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλο δώρα είναι αυτός. Με πολλά δώρα έχει κάνει. Και έχει τόσα πολλά δώρα, ας πούμε, πραγματικά μέσα στη γραφή για τον κόσμο που δεν μπορεί να τα φανταστεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει η Διαθήκη του Θεού, τα δώρα του Θεού. Και πρέπει να ξέρουμε κάτι, να ξέρουμε τον Θεό από ένα σημείο ότι είναι Θεός Διαθήκης. Δεν αλλάζει. Έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή και έκανε διαθήκη με τον Ιησού Χριστό. Και αυτή η διαθήκη είναι σφραγισμένη με αίμα Χριστού. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της διαθήκης. Και ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος της διαθήκης. Και ο Κύριος πραγματικά είναι ο Κύριος της διαθήκης, που σημαίνει είναι πιστό στο λόγο του. Πρέπει να δεχτούμε και να κρατήσουμε τον Κύριο από τον λόγο του για να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι σπουδαίος ο λόγος του Θεού. Έχει φοβερά πράγματα να μας δώσει. Δηλαδή είναι υπερφυσικά νοήματα να μπουν στην πίστη μας, στην καρδιά μας για να μας ταΐσουν. Δηλαδή ο Θεός είναι ανάμεσά μας τώρα, γιατί κάνει, μας στρέφει. Ο ίδιος ο Θεός με το χέρι του μας στρέφει. Και μας κάνει και τρεφόμαστε και καταλαβαίνουμε και μεγαλώνουμε πνευματικά, γιατί ο ίδιος έχει προετοιμάσει την τράπεζα. Δεν χρειάζεται εμείς να σχεδιάσουμε μια τράπεζα, τα έχει προετοιμάσει όλο ο Θεός. Εμείς χρειάζεται να δείξουμε σεβασμό στην τράπεζα του Θεού, αγάπη στην τράπεζα του Θεού, πίστη στην προσφορά του Θεού και να πούμε ναι Κύριε, αυτό το τραπέζι μας φτάνει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και τότε ο Θεός θα αρχίσει να μας δίνει από την τράπεζά Του και θα τρεφόμαστε. Και θα αρχίσουμε να μεγαλώνουμε, η πίστη μας θα μεγαλώνει, το πνεύμα μας θα μεγαλώνει, η αντίληψή μας θα μεγαλώνει, ο λόγος του Θεού θα γίνεται πλούσιος στη ζωή μας,
θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε από τον Θεό και θα μπορούμε να πειραματιστούμε στη ζωή μας την πιστότητά Του. Όταν ο Ισραήλ έκραζε, ο Θεός λέει, θυμήθηκε τη Διαθήκη Του στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και είχε πει στον Αβραάμ, του λέει, αυτή τη γη θα τη δώσω στο σπέρμα σου, αλλά πρώτα θα μείνουν 400 χρόνια σκλάβοι και μετά θα πάρουν αυτοί, δηλαδή ο Θεός τα είδε όλα και θυμήθηκε την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ και πήγε στον Ισραήλ και του λέει, Ισραήλ, έχω ένα ωραίο δώρο για σένα. Έρχεται ο Μωυσής που θα σου φέρει τη φωνή μου και θα σου φέρει τη φωνή της ελευθερίας και θα σε οδηγήσει πραγματικά στο σχέδιό μου. Δηλαδή, ο Ισραήλ ήταν στη σκλαβιά και ο Θεός εργαζόταν για τον Ισραήλ. Προετοίμαζε το σχέδιο της Διαθήκης Του. Γιατί ο λόγος Του είναι σπουδαίος λόγος, έχει αξία, έχει ιδιαίτερη χάρη, είναι ο λόγος αξιόπιστος πραγματικά, αρκεί ο Θεός να μας βοηθήσει να τον καταλάβουμε για να μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στα έθνη, επάνω στη ζωή των ανθρώπων, γιατί όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο και τη ροή του Θεού, καθώς εκείνος είδε όλα τα πράγματα, όλα τα γεγονότα για να μπορεί να εργαστεί ο λόγος του πάνω στις καταστάσεις. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλα μας δείχνουν το τέλος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι και το Α και το Ω. Και η αρχή και το τέλος. Τι πρέπει να κάνουμε, να κρατήσουμε απλά τον Κύριό μας έτσι με αγάπη, με πίστη. Πώς κρατάμε τον Θεό, με την πίστη μας. Μπορεί να πει κάποιος, τι πρέπει να κάνω για να κρατήσω τον Θεό, με την πίστη τον κρατάμε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε πίστη και η πίστη είναι πνευματική. Με την πίστη τον ακολουθούμε. Με την πίστη τον υπηρετούμε. Με την πίστη τον αγαπάμε. Γιατί μας έδωσε πίστη να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο τον Κύριο, διαπίστεως στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό λέει ο Θεός στον Μωυσή, του λέει, Μωυσή ο λαός σου. Για σκέψου, ο Θεός εμπιστευόταν τον Μωυσή για αυτό το μεγάλο έργο. 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς μπορούσε ο Μωυσής να κινήσει όλα τα πράγματα. Δεν κινούσε ο Μωυσής, ο Θεός τα κινούσε. Γιατί είχε φέρει τον Μωυσή σε ένα σημείο να αναπάγεται στον Κύριο. Να εμπιστεύεται τον Κύριο και πραγματικά, τι λέει ο λόγος του Θεού, κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν ντροπιάζεται. Η πίστη δεν ντροπιάζει, η πίστη δεν μπορεί να αλλάξει πραγματικά γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να εργαστεί στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά την έξοδο ξεκίνησε η εβδομάδα των Ασίμων. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα που είναι όλα προφητικά για τον Χριστό, έτσι. Είναι όλα προφητικά για τον Χριστό πραγματικά, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι Λόγος ευλογίας στο υπέροχο όνομα του Ιησού, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να δούμε εδώ κάτι. Και θα δούμε μετά για τις στολές των Λεβιτών όλα αυτά τα πράγματα, που είναι όλα αυτά, είναι τι γίνεται, είναι πνευματικά για τη Νέα Διαθήκη. Όπως οι Λεβίτες φοράγανε τα άμφια τότε μια στολή, έτσι και εμείς στη Νέα Διαθήκη τι κάνουμε, φοράμε πραγματικά την πνευματική στολή, που είναι η εσωτερική μας κοινωνία με τον Κύριο, το χρήσμα του Θεού μέσα, για να μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο πραγματικά στο υπέροχο όνομα του Ιησού, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Να κρατήσουμε αυτά λιγάκι, που είναι καλά λόγια, γιατί κάνει και λίγο ζέστη, και να κάνουμε έτσι για την κοινωνία μας λίγο. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Για να ψάχνουμε και να ανοίγουμε λιγάκι.